για τη χρεοκοπία του 32. Αλλά τότε η οικονομία της Ελλάδος ήταν στο κέντρο της Αθήνας και ουσιαστικά στην επαρχία ήταν ελλαχτική οικονομία. Και αυτός ακόμα δεν μπορούσε να το επιτύχει παρά μόνο με απόφαση της Κοινωνίας των Εθνών. Τότε υπήρχε η Κοινωνία των Εθνών και όχι ο ΕΙΕ. Το 1953 η μείωση και το κούρεμα του χρέους της Γερμανίας έγινε με την εγγύηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι πλήρωσαν όπως πληρώνει τώρα για εμάς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το κάνανε τότε? Διότι με το στρίμωγμα που είχε γίνει στο Μεσοπόλεμο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέβηκε ο φασισμός στη Γερμανία και είχαμε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ήρθαν λοιπόν οι Αμερικάνοι από τα δικά τους τα έσοδα ουσιαστικά και κάλυψαν το χρέος της Γερμανίας και μείωσαν. Πού καταλήγεται? Καταλήγω στο εξής, ότι αυτό δεν έγινε μονομερός από τη Γερμανία, δεν αρνήθηκε η Γερμανία. Υπήρξε μια διεθνή συνθήκη. Όπως υπήρξε μια διεθνή συνθήκη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας δώσουν εμάς 250 δισεκατομμύρια που δεν έχουν δώσει σε καμία χώρα στον κόσμο στις 200 χρεοκοπίες που έχουν γίνει τα τελευταία 200 χρόνια. Άρα, ό,τι και να κάνουμε με την Ευρώπη πρέπει να γίνει με διαπραγμάτευση. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα? Στην Ευρώπη γίνεται μια συζήτηση. Το χρέος όντως δεν είναι βιώσιμο. Έτσι καταλάβει ο κόσμος. Με πηγαίνετε στο χρέος, ενώ τρέχει μια διαπραγμάτευση. Ναι, αλλά τρέχει διαπραγμάτευση, αλλά λέγονται πράγματα. Ξέρετε, η τηλεόραση, κυρία Τσαπανίδου, έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ο κόσμος δεν πρέπει να ακούει κορώνες και γενικόλογα. Ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται. Εγώ μια φράση θα πω, ένα λεπτάκι, ίσως για να καταλάβει ο κόσμος. Σήμερα λοιπόν το χρέος, έχει δίκιο ο κύριος Μιλιός που λέει, εκεί θα συμφωνήσω με ότι το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο. Αλλά τι κάναμε εμείς? Ενώ πληρώναμε τα προηγούμενα χρόνια 16 έως 19 δισεκατομμύρια για τόκους, αυτό πληρώσαμε το 10, το 11 και το 12, φέτο ξέρετε πόσο πληρώσαμε? Ξέρετε πόσο πληρώσαμε? Ξέρετε, κύριε Μιλιά, πόσο πληρώσαμε φέτο για τόκους? Πόσο πληρώσαμε φέτο? Τελειώστε για να φάω δύο κουβέντες. Πόσο πληρώσαμε, κύριε Καλογιάννη? 6. Του χρόνου θα πληρώσουμε 4. 4 δισεκατομμύρια η Ελλάδα μπορεί να πληρώνει τα επόμενα 30 χρόνια. Γιατί δεν μας επιβαρύνει στο κοινωνικό κράτος και στα έσοδά μας. Τι θα γίνει τώρα με το χρέος, το μεγάλο κομμάτι που υπάρχει? Τα 350 δισεκατομμύρια. Αυτό θα πάει 50 χρόνια μπροστά, δεν εξαγγέλλεται βέβαια, και θα το φάει ο πληθωρισμός. Αυτή είναι η λύση που είχε και η Γερμανία. Αυτή ήταν η λύση που κάναμε μετά το δυστυχώς επιτοχεύσαμε με το Χαρίλαο Τρικούπη, που πληρώναμε κάποιες δόσεις μέχρι το 1979. Να πω και δύο κουβέντες. Κλείνω λοιπόν και λέω το εξής, ότι εμάς το θέμα του χρέους θα λυθεί. Θα λυθεί όμως μέσα στην Ευρώπη, με συμφωνία με τα άλλα κράτη, γιατί αλλιώς η λύση θα είναι Τσάβες. Εκεί που πήγε ο κύριος Τσίπρας, θα είναι η Αργεντινή που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ που πήγε ο κύριος Τσίπρας και θα είναι και η Βραζιλία που είναι ο μόνος εχθρός στο διεθνές χρηματικό ταμείο που πήγε ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Κεφαλογιάννη, αυτές είναι οι διεθνείς επαφές που όταν είχατε, όταν είχε κουρευτεί το χρέος την προηγούμενη φορά, που χάσε κόσμος λεφτά, που γονατίσατε τα ταμεία, που είχατε πει ότι θα γίνει βιώσιμο το χρέος σε βάθος χρόνου? Είχατε πει ότι αυτή είναι μία λύση οριστική που θα βάλει τέρμα στην όποια ταλαιπωρία ζει ο ελληνικός λαός? Βρίσκεστε δύο χρόνια μετά. Δεν καταλάβατε. Ξέρετε ότι η Ελλάδα από τη χαμένη δεκαετία των ανθρωπιών του 80 που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ χρεοκόπησε. Αυτά τα λεφτά δεν μπορεί να τα πληρώσει η Ελλάδα. Και είχατε πει τότε. Μα είχατε πει τότε ότι θα το καταστήσετε βιώσιμο το χρέο. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες. Είναι ογκουρία εδώ του ΩΣΑ. Κάνετε ερώτηση να απαντήσω με μια φράση αφού μου κάνετε ερώτηση, να μην τίποτα να απαντήσω. Λοιπόν, μιλάτε συνέχεια. Αμέσω μετά. Κύριε Μιλιά, εγώ αμέσω μετά. Μισό λεπτό παρακαλώ. Ένα λεπτό σε εσά. Μισό λεπτό παρακαλώ. Αυτή είναι η αστοχία. Το έκανα ερώτηση πριν απαντήσω. Αυτή είναι η αστοχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η μέθοδό σα. Του κάνετε συνεχώ. Μα τι λέτε, κύριε Μιλιά, τώρα, αστείευεστε. Μιλήσαμε για το χρέο. Θέλετε μια γνώμη? Παρακαλώ, για το κύριε Μιλιά. Ή δεν θέλετε. Θα την ακούσετε δική σα, μόλι μου δώσετε απάντηση. Σα ακούω. Αυτή είναι η αστοχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το χρέο τη Ελλάδο δεν είναι πια χρέο ιδιωτών. Το λάθο είναι πάντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν άδικε ο θα σα πω κάτι. Γι' αυτό το χρέο αυτό έγινε χρέο κρατικό, δηλαδή τώρα το χρωστάμε στα κράτη, που είναι πολύ καλό για την Ελλάδα, γιατί μπορεί να κουρευτεί πολύ πιο εύκολα. Άρα έρχεται η ώρα της λύτρωσης όσο όλο αυτό δηλαδή. Το χρωστάμε στα κράτη. Περιμένετε, και κλείνω. Και αυτό συνέβη, όπως το είπατε, διότι λόγω της ύφεσης μειώθηκε ο συντελεστής, δηλαδή το ΑΕΠ, άρα το χρέος δεν μπορούσε να καλυφθεί από τις εστερνήματα. Παρακαλώ, ήρθε ο Γκουρία εδώ του ΩΣΑ και είπε όσο πιο γρήγορα κουρευτεί το χρέος τόσο καλύτερα. Και περιέγραψε τη μέθοδο. Η μέθοδος είναι αυτή που λέει ο κύριος Κεφαλογιάννης. Τι θέλουν να κάνουν? Επειδή το χρέος δεν είναι βιώσιμο και επειδή πρέπει να αναδιαρθρωθεί, δηλαδή να μειωθεί, έχουν σκεφτεί να κάνουν το εξής. Να αφήσουν το χρέος πάρα πολύ μεγάλο
και να διευκολύνουν την εξυπηρέτησή του. Αυτό θα το κάνουν για να βάλουν μαζί κυβέρνηση, ΟΣΑ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι κυρίαρχες ελίτ που ακολουθούν αυτή την πολιτική, την αντιδραστική, θα το κάνουν αυτό για να υπάρχουν όροι. Δηλαδή, η συνέχιση της λιτότητας. Εμείς λέμε ότι η συνέχιση της λιτότητας είναι καταστροφή για τη μεγάλη πλειοψηφία, για το 80% του κόσμου που ζει σε αυτή τη χώρα. Η συνέχιση της λιτότητας είναι η πολιτική της ολιγαρχίας. Η συνέχιση της λιτότητας είναι η πολιτική που ακολουθεί η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σαμαράς, η Πορτογαλία, η Ισπανία, όλες οι χώρες τώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή η λιτότητα δεν είναι πλέον νομιμοποιημένη στις ψυχές, στις καρδιές και στο μυαλό των Ευρωπαίων πολιτών. Εν όψη λοιπόν των ευρωεκλογών θα συνεχίσουν να λένε ότι διαπραγματεύονται, δεν θα υπάρξει καμία λύση και από την επομένη, ιδίως τον Ιούλιο, θα δούμε, εφόσον συνεχίσει να είναι αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία, θα δούμε τεράστια μέτρα και τεράστιες περικοπές. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν είναι δυνατόν η πολιτική του σοκ και δέος, το χρέος να λειτουργεί ως μπαμπούλας για να συνεχίζεται η λιτότητα, δεν είναι δυνατόν να πάμε άλλο σε αυτή την κατεύθυνση. Βάζουμε λοιπόν μία λύση για το χρέος που πρώτον συνδέει την αποπληρωμή των τόκων με την ανάπτυξη, με ρήτρα ανάπτυξης δηλαδή. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο το οποίο παίρνουμε από τη λύση της Γερμανίας. Είναι κάτι που έχει γίνει ξανά και μπορεί να γίνει εφόσον θα επιμείνουμε σε αυτό. Και τη μείωσή του έτσι ώστε να μην αποτελεί μπαμπούλα, να μην αποτελεί όρο για πολιτικές λιτότητες. Εμείς από την πρώτη μέρα που θα βγούμε κυβέρνηση θα σταματήσουμε τη λιτότητα. Αυτή είναι η κύρια πλευρά του πράγματος. Το χρέος είναι ο μοχλός που οδηγεί στη λιτότητα. Η λιτότητα θα σταματήσει, επομένως πρέπει να βρούμε άλλου τύπου λύση για το χρέος. Αυτά που λέει ο κύριος Κεφαλογιάννης για μεταξάδες και τέτοια αναφέρονται σε μια άλλη εποχή που είχε καταρρεύσει το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Είχε καταρρεύσει ο κανόνας του χρυσού. Είναι ακατανόητες αυτές. Ναι, αυτό και συνέχιζε. Το κανόνας του χρυσού είναι του δεκαετίας του 40. Λοιπόν, ακατανόητες αυτές, αυτοί οι παραλληλισμοί. Εδώ λοιπόν έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες και τα συνδικάτα αντιλαμβάνονται ότι πλέον για την Ιταλία, για την Ελλάδα, για την Ιρλανδία, για την Πορτογαλία δεν μπορούμε να έχουμε ένα πίθο των Δαναείδων, δηλαδή ένα βαρέλι χωρίς πάτο που καλούμε τράπεζες, πολίτες, τους πάντες να ρίχνουν μέσα χρήματα μόνο και μόνο για να αναδιαρθρώνεται η κοινωνία προς όφελος της ολιγαρχίας, και αυτό πρέπει να σταματήσει. Θα έχουμε συμμάχους, σας λέω μόνο ότι στην Ιταλία συγκροτήθηκε λίστα για τις ευρωεκλογές, η οποία πάει και πολύ καλά δημοσκοπικά, που λέγεται για μια άλλη Ευρώπη με τον Τσίπρα. Δηλαδή η υποψηφιότητα Τσίπρα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί ένα κίνημα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λοιπόν, να πω κάτι.